Γεια σου, καλώ ήρθε σε ένα ακόμα βίντεο τη Νούτριπα στο κανάλι μα στο YouTube. Είμαι ο Αντωνίου Γιάννη, διατολόγο διατροφολόγο και σήμερα θα σου μιλήσω για την σημασία του διατροφολόγου και ενό nutrition coach για την δική σου προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο σκέλο του βίντεο θα αναλύσουμε γιατί η απώλεια βάρου είναι τόσο δύσκολη ή φαίνεται τόσο δύσκολη με το πέρασμα των χρόνων στα άτομα τα οποία προσπαθούν να χάσουν βάρο και λίπο. Και τέλο, θα αναλύσουμε και τη σημαντικότητα γιατί ένα επιστήμονα υγεία. Είναι ο κινητήρος σου μοχλό στην δική σου προσπάθεια. Πριν σου γυρίσω, θέλω να κάνει ένα thumbs up στο βίντεο αν σου άρεσε στο τέλο, ένα subscribe στο κανάλι για να με στηρίξει για τα συνεχόμενα βίντεο που βγάζω, να μου αφήσει και ένα σχόλιο από κάτω και να χτυπήσει και το καμπανάκι για να είσαι ο πρώτο που βλέπει κάθε επόμενο βίντεο που βγαίνει κάθε εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε γιατί η παρουσία ενός τροφολόγου σε ένα πρόγραμμα διατροφής είναι πάρα πολύ σημαντική και γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Για πάμε! Η αλήθεια είναι ότι το 50% των ενηλίκων που είναι υπεύθυνοι παρχεί, αρκεί προσπαθούν να χάσουν βάρο. Και αυτό πολλέ φορέ είναι αρκετά δύσκολο. Και πολλοί μπορεί να λέμε από την απέξω πλευρά, εσύ Εντάξει, α φάει λιγότερο, α κινηθεί λίγο παραπάνω. Αλλά πραγματικά αυτό δεν το βγάζω γιατί στην ε, τελική ευθεία και στο τελικό αποτέλεσμα, πάντα ρόλο θα παίζει η εσωτερική αλλαγή που επιτυγχάνει μέσω ενό προγράμματο ζωοτροφή. Αν έχει στο μυαλό σου ένα quick fix, δηλαδή μια γρήγορη ε, αλλαγή, μπορεί να βρει μια διάταξη στο Ιντερνετ και να την ακολουθήσει. Όμω πάντα δεν είναι αυτό ο σκοπό ενό προγράμματο απώλεια βάρου. Και πάμε να δούμε γιατί όμω η σωματική αλλαγή και απώλεια βάρου και λίπους είναι στην αλήθεια τόσο δύσκολη. Ή μα φαίνεται τόσο δύσκολη. Όταν μπαίνει σε μια διαδικασία απώλεια βάρου, οι θερμίδε που καταναλώνει γενικότερα μειώνονται. Δηλαδή έχουμε 19, 19 λιγότερες θερμίδες για κάθε κιλό που χάνεται. Άρα, αν έχουμε ένα άτομο το οποίο έχει χάσει 10 κιλά, έχει 190 λιγότερες θερμίδες καύση ανά ημέρα. Ένα άλλο που συμβαίνει είναι ότι ο μεταβολισμός σου προσαρμόζεται και μειώνεται κατά 5 με 10% των συνολικών ενεργειακών σου αναγκών όταν μπαίνει σε μια διαδικασία απώλειας βάρους. Δηλαδή, όταν χάνεις κιλά, χάνεις βάρος, ο μεταβολισμός σου Σταδιακά σε βάθος χρόνου υπόκειται σε μία μικρή μείωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρώσει ίσω λιγότερο αναλόγω με το ποσοστό κιλών που έχει χάσει. Και φαίνεται ότι ακόμα και μετά από 6 χρόνια αυτή η μείωση του μεταβολισμού μπορεί να επιμένει. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για μικρέ αποκλήσει, δηλαδή για ένα μεγάλο ποσοστό ε, χασίματο και μείωση των κιλών σου ο μεταβολισμό δεν θα πέσει τόσο πολύ δραματικά, εκτό αν κάνει κάτι ακραίο. Και μετά θα ξέρει και πρέπει να έχει κατά νου ότι υπάρχουν και τρόποι για να διατηρήσει το μεταβολισμό σου, όπω είναι η κίνηση, η άσκηση και η διατήρηση τη μυκή σου μάζα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι όταν χάνει βάρο, η όρεξή σου αυξάνεται. Και σε μελέτη έχει φανεί ότι για κάθε κιλό απώλεια βάρου αυξάνεται η ανάγκη για 100 θερμίδε περισσότερο την ημέρα. Αυτό είναι άλλη μια μεταβολική προσαρμογή του οργανισμού σου. Καθώ μειώνει το βάρο, η όρεξή σου και οι ορμόνε σου είναι σαν να υπόκεινται σε ένα σοκ. Αν όμω αυτό γίνει με μια ομαλή διαδικασία με την καθοδήγηση ενό ειδικού και δεν έχει αισθήματα πείνα μέσα στην ημέρα και οι ορμόνε σου είναι πολύ καλά ομαλοποιημένε χωρί να σου πυροδοτούν το αίσθημα του τσιμπολογήματο, τότε δεν θα έχει κάποια τέτοια απότομη αντίδραση σε αυτή την προσαρμογή που ανέφερα. Κάποια συμπεράσματα με βάση τα παραπάνω δεν είμαστε αποκλειστικά το τι τρώμε. Το έχω αναλύσει και σε πολλά προηγούμενα βίντεο ο κάθε άνθρωπο και ο κάθε οργανισμό είναι ξεχωριστό και είμαστε ένα σύνολο πραγμάτων και παραγόντων, όπως είναι η ζωή μα, η θρησκεία, η καθημερινότητά μα, η κίνηση, το στρες, το άγχο, ο ύπνο, το γεννητικό μας προφίλ, οι εξετάσεις μας. Όλα αυτά αλληλεπιδρούν. Και εδώ είναι πολύ σημαντική η συμβολή ενό διατροφολόγου και ενό επιστήμονα υγεία. Ο ρόλο μα ω διατροφολόγοι δεν είναι απλά να δώσουμε ένα χαρτί και μια δίαιτα αλλά είναι να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε το ίδιο τάτο το που τον οποίο αναλαμβάνουμε σε όλου αυτού του τομεί που ανέφερα. Γιατί εφόσον είμαστε ένα όλον, όλοι αυτοί οι τομεί, εφόσον είναι αλληλένδετοι, πρέπει να επηρεαστούν και αν επηρεαστούν σε ένα πολύ καλό ποσοστό, χωρί το άτομο να λειτουργεί μηχανικά με ένα χαρτί δίαιτα, τότε θα έρθει και η διατήρηση του αποτελέσματο σε βάθο χρόνου και θα σταθούμε κι εμεί σαν σύμβουλοι υγεία ενεργά και με έναν ε, καθοριστικό ρόλο δίπλα στο κάθε άτομο που αναλαμβάνουμε. Ένα δεύτερο σημείο προσοχή είναι ότι μια προσέγγιση εστιασμένη μόνο στο βάρο δεν είναι πάντα η καλύτερη προσέγγιση. Μια ολιστική όμω προσέγγιση, η οποία θα βλέπει το άτομο σαν όλον και θα βλέπει συνολικά την ζωή, την καθημερινότητά του, τι συνήθειέ του και πώ μπορεί να βοηθήσουμε αυτό το άτομο με έναν εύκολο τρόπο να βελτιώνει σταδιακά τι συνήθειέ του, είναι μια προσέγγιση η οποία θα αποδώσει και δεν θα είναι. Ε, γενικότερα προσανατολισμένοι μόνο σε έναν τομέα που είναι το βάρο και η ζυγαριά. Μπορεί το βάρο και το ζύγισμα να είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτά τα οποία θα αλλάξουμε στι συνήθειέ μα και από μέσα μα, γενικότερα στι πεπιθήσει που έχουμε και στη ζωή μα και στην προσωπική και στην επαγγελματική, αλλά και στο πώ η επαγγελματική προσωπική ζωή μα ε, επιδρά στο βάρο και στο φαγητό, θα είναι μια προσέγγιση η οποία θα αγγίξει πολύ πιο βαθιά την αλλαγή και θα μας δώσει μια πιο ουσιαστική τροποποίηση των συνηθειών και ε, τη προσωπικότητας του κάθε ατόμου που αναλαμβάνουμε. Οπότε, αυτό που θέλω να κρατήσει εδώ είναι ότι ε, δεν είναι μόνο το τι δείχνει η ζυγαριά. Το τι δείχνει η ζυγαριά σου μπορεί να αισθάνεσαι σωματικά πολύ πιο ανάλαφρος και η ζυγαριά να μην το αποδεικνύει αυτό ή να γίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, ο τελικό στόχο μετά από μια συνεργασία με έναν επιστήμονα υγεία είναι η βελτίωση τη ποιότητα τη ζωή σου και είναι γενικότερα η βελτίωση της δικής σου υγείας μέσω της τροποποίησης όλων των συνηθιών που ανέφερα και μέσω και της τροποποίησης ε, όλων των τομέων στη ζωή σου οι οποίοι σε επηρεάζουν ε, όσον αφορά τις διατροφικέ σου συνήθειες. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να κρατήσεις είναι ότι είμαστε σε μια εποχή στην οποία βομβαρδιζόμαστε από το ίντερνετ από πάρα πολλές ιστορίες επιτυχίας, από άτομα τα οποία είναι influencers και μπορεί να χάσανε σωματικό βάρος μέσα σε ένα μήνα ή ακόμα και μέσα σε κάποιους μήνες ε, και πολλές φορές μπορούμε να ταυτιζόμαστε με αυτά τα άτομα και να λέμε γιατί αυτός χάνει τόσο εύκολα και εγώ δεν μπορώ να χάσω. Εκεί είναι αυτό που ανέφερα και πρέπει να θυμάσαι. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και χρειάζεται να υπάρχει μια αντίστοιχη εξατομήκευση με συνοδοιπόρο ένα επιστήμονα υγείας ο οποίος θα σου δείξει τον σωστό δρόμο. Ο σωστός και ο εύκολος δρόμος δεν είναι η δίαιτα που θα ακολουθεί από έναν διάσημο. Δεν είναι η δίαιτα που θα βρει στο ίντερνετ. Δεν είναι απλά διότι αλλαγεί στην τροφή σου. Είμαστε όπω είπαμε ένα σύνολο συνηθιών και πάντα μια ολιστική προσέγγιση. Την οποία θα δει και σε ένα αλφα βάθο χρόνου και δεν θα αφιερώσει μόνο μια εβδομάδα ή ένα μήνα, αλλά θα αφιερώσει 3, 6, 12, 24 ή όσου μήνε χρειαστεί αναλόγω στο στόχο σου. Είναι μια προσέγγιση η οποία θα σε επηρεάσει σε όλου του τομεί τη ζωή σου και θα καταλάβει και εσύ ο ίδιο τι σε εμποδίζει και πώ εσύ ο ίδιο ξεσπά μέσα στην εκθεμενότητά σου στην διατροφή και το βάρο σου αυξάνεται ή δεν μπορεί να χάσει αντίστοιχα το περιττό σωματικό λίπο. Οπότε σε κάθε προσπάθεια που κάνει, ο ρόλο του διατροφολόγου είναι περισσότερο ενεργό από όσο φαντάζεσαι. Ο ρόλο μα προσωπικά το πιστεύω και εγώ γιατί το έχουμε σε όλα τα προγράμματά μα. Δεν είναι απλά να δίνουμε μια συμβουλή, μια διάταξη αυτών όλο. Είναι να στηρίζουμε, να παίρνουμε από το χέρι το κάθε άτομο που αναλαμβάνουμε και να το βοηθάμε προ τον τελικό του στόχο με όσε δυσκολίε υπάρξουν, με όσε τροποποιήσει χρειαστούν να γίνουν. Γιατί μπορεί να παρουσιαστεί κάτι ιατρικό το οποίο να πρέπει να το δούμε, να γίνουν κάποιε εξετάσει και να αλλάξουμε την προσέγγιση και την πορεία που είχαμε έω τώρα. Και το σημαντικότερο είναι να εμπνεύσουμε το άτομο το οποίο να λαμβάνουμε για να κάνει από μόνο του τις δικές του αλλαγές εσωτερικά, αλλάζοντας με βασικότερο όλων τις πεπιθήσεις του και τις συνήθειές του. Μόνο τότε ο ρόλος μας παραμένει ενεργός και είναι ένας ρόλος ο οποίος θα αποδώσει πραγματικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου το άτομο θα αλλάξει από μέσα προς τα έξω. Αυτά έχω σήμερα, μπορεί να μακρηγόρησα λίγο, αλλά πραγματικά τα πιστεύω και είναι το α και το μέγα σε κάθε προσπάθεια που κάνεις, όσο δύσκολη κι αν σου φαίνεται. Ε, και θέλω να κρατήσεις, θέλω να σκεφτείς και αν είσαι άτομο το οποίο δεν έχει συνεργαστεί με έναν διατροφολόγο για ένα καλό χρονικό διάστημα, θα ήθελα να σου βάλω την ιδέα στο να το σκεφτεί ξανά και να αναζητήσεις βοήθεια αν θες να βελτιώσεις την υγεία και το σώμα σου. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι σου άρεσαν. Αν σου άρεσε θα μου κάνεις ένα thumbs up στο βίντεο, θα μου κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι από κάτω για να βλέπεις κάθε επόμενο βίντεο που βγάζουμε χτυπώντας και το καμπανάκι, αν φυσικά ακόμα δεν έχεις κάνει. Και θα ήθελα να μου αφήσει και το σχόλιο σου από κάτω για οποιαδήποτε απορία έχεις όσον αφορά αυτά που είπα στο σημερινό βίντεο. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια, σε χαιρετώ.